Γεια χαρά σε όλες και όλους Άλλο ένα podcast RSP .E εδώ από το Φύλαθλο Προς το Φύλαθλο Με post game σχόλια για τον Γκέν Ολυμπιακός Που έλεξε πριν από λίγο στο Βέλγιο Εκεί κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία Τελικό αποτέλεσμα 1-1 ισοπαλία Και πρόκριση του Ολυμπιακού Και εξασφάλιση των ομίλων στην Ευρώπη Αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι Είτε με τα σχόλια, αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερολήπτα γίνεται, άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθρο σαν και εσένα. Είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε. Είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε. Προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία. Πώ επιστήμη θεωρώ την εκπληκτική και μα συντριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ. Εμένα προσωπικά προφανώ πολύ. Άρα, Μπορείτε και εσείς φυσικά να κάνετε εγγραφή, like, σχόλιο, κοινοποίηση αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινός και αφιλοκερδός. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ εκ των προτέρων του εκτιμώ. Όπως επίσης εκτιμώ και το ότι στηρίζετε και το δεύτερό μου κανάλι το οποίο σύνδεσμος βρίσκεται ακριβώ από κάτω, στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω, σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο. Εκεί που λε ανεβαίνουν εκπομπέ καθημερινά σχεδόν με ειδήσει τη τελευταία στιγμή που αφορούν τον Ολυμπιακό μα, μεταγραφέ, παίχτε που ακούγονται κλπ. Καταρχά, να καλωσορίσω όσε και όσου ακούτε για πρώτη φορά, εκπομπή φιλάθρων είμαστε και όχι δημοσιογράφων, λέμε τα πράγματα δηλαδή όπω είναι, χωρί όμω να βρίζουμε, να προκαλούμε και να χαρακτηρίζουμε, και να προσβάλλουμε προφανώ εξ αποστάσεω κιόλα. Δηλαδή, εντάξει, έτσι και κάναμε κάτι τέτοιο θα ήμασταν και άνανδροι. Αυτό είναι λοιπόν πάνω κάτω το μοτίβο τη εκπομπή. Το ξέρουν πολύ καλά όσε και όσοι ακούνε ανελειπώ λοιπόν, καθημερινώ. Εννοείται στέλνω χαιρετίσματα. Άτομα εντό και εκτό Ελλάδο, Ολυμπιακοί και εμεί, Ελληνίδε Έλληνε και εμεί, είτε σχολιάζουν είτε όχι. Του εκτιμώ εξίσου. Τώρα, όσον αφορά τον αγώνα, στο διατάφτα λοιπόν, πήραμε εμεί αυτό που θέλαμε, δηλαδή την πρόκριση, Άρα φυσικά και να δώσουμε συγχαρητήρια εκεί στο τεχνικό επιτελείο και στου παίχτε εννοείται. Όμω από την άλλη, θα πούμε εμεί την αλήθεια: ω φίλε και φίλοι του Ολυμπιακού, δεν παίξαμε σωστά, δεν παίξαμε καλά. Ήμασταν, θα έλεγα, λίγοι όσο παίζαμε 11-11. Ευτυχώ όμω, πέσαμε σε περίπτωση ομάδα με χαμηλό IQ πραγματικά. Ποδοσφαιρικά δηλαδή, βέβαια. Τη κουταμάρα ήταν. Και το είχαν δείξει αυτό και από το πρώτο παιχνίδι, ορίστε. Κόκκινη κάρτα, εκεί τέλο. Κάναμε και εμεί επιτέλου την πρώτη μα φάση. Μετά το 70, έτσι, πρόσεξε. Όσο ήμασταν 11-11, ούτε μία φάση Ολυμπιακό. Δεν είχαμε δει καν τον τερματοφύλακα των Βέλγων, τον Φαντεφότ. Άρα, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να μα προβληματίσει, έτσι, εν ώψη τη συνέχεια. Θα πει από τη μία, εντάξει, ανέτοιμο Ολυμπιακό, α φρόντιζε να σουν πιο έτοιμο. Να έχει φέρει τα εργαλεία σου γρηγορότερα, ορίστε, σέσωσε μεταγραφή. Δεν σε έσωσε μεταγραφή. Και μάλιστα Έλληνα παίχτη, νεαρό, που έχω πει προσωπικά τότε τα καλύτερα για την πάρτη του, δηλαδή ο Σωτήρη ο Αλεξανδρόπουλο. Σωτήρα, έτσι κανονικό. Σου κόλλησε αυτό το γκολ το εκπληκτικό, το τράβηξε με τιμία αυτό ήτανε. Και κατά τα άλλα, έτσι, σου έδωσε πνοή εκεί στο κέντρο. Άρα θα τον πιστέψει, μη σου πω από τώρα να τον αγοράσει κιόλα. Καθιέρωσέ τον για μένα, εσύ ο προπονητή. Που γενικά ο Ολυμπιακό ήταν παθητικό, είχε παθητικό ρόλο, αυτή είναι η αλήθεια. Έω ότου ξαναλέω, έφαγε ο άλλο την κόκκινη. Που εκείνη, όπω έχω ξαναπεί, τραβάει συνέχεια με τα χέρια. Έτσι παίζει, ωραία. Αντέδρασε ο άλλο, λε και είναι ένα κοινό πολίτη. Εσύ και εγώ, α πούμε. Του τράβηξε κλωτσιά, ο Γερμανό ο διαιτητή του δείξε την κόκκινη και αντεγιά μετά. Ξεμίτησε ο Ολυμπιακό και ευτυχώ κάναμε το ένα-ένα, γλιτώσαμε και παρατάσει και ιστορίε. Που εκεί στην παράταση πότε δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλά και μετά, ακόμη χειρότερα, στη διαδικασία των penalties. Πάντω το να γίνει ο Ολυμπιακό άλλο στυλ ομάδα, α πούμε, να αλλάξει το γονίδιο, το DNA, δεν γίνεται πραγματικά. Ο κόσμο του Ολυμπιακού θέλει τον Ολυμπιακό να παίζει επιθετικά. Εκτό και αν παίζαμε απόψε με καμιά ρεαλ Madrid στα καλά τη, Βαρσελόνα, τέτοια πράγματα. Αλλά με την γκέγκ και την κάθε γκέγκ, οι φίλε και οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν την ομάδα πιο επιθετική. Αυτό να το έχει υπόψη του ο προπονητή, ο οποίο από ό,τι φαίνεται εστιάζει πολύ στην άμυνα και στο να παίζει Ολυμπιακό αμυντικά. Να δούμε όμω, μακάρι να τα πάμε καλά και σε παιχνίδι που πρέπει να πιέσουμε, να ξεκλειδώσουμε άμυνα, όπω την Κυριακή το βράδυ 10 η ώρα απέναντι στον Πανσεραϊκό. Εγώ προσωπικά αυτό τον αγώνα σκέφτομαι τώρα και όχι την Τσουκαρίτσκι από Σερβία, με την οποία θα παίξουμε έτσι, για να μπούμε και ο Μίλου Europa League, που αυτό θέλουμε εννοείται. Και μιλάμε για ομάδα η οποία έχει χάσει προπονητή τώρα, είναι στα χάλια τη κι αυτή. Άσε που επιβεβαιώθηκε και ο κανόνα που λέει ότι ο Ολυμπιακό όποτε κερδίζει τον πρώτο αγώνα στην Ευρώπη προκρίνεται. Ήταν και εξαιρετικό ο Ροντινέι, να το πούμε και αυτό. Στο τέλο μα το χάλασε λίγο εκεί με την κόκκινη. Τώρα εντάξει, θα χάσει και τον επόμενο αγώνα. Οπωσδήποτε είναι μια απώλεια, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει δεξί κοκκίνη, στη φυσική του θέση δηλαδή. Και αριστερό ο καινούριο, ο βασικό. Θέλω να πιστεύω, εκτό και αν δεν προλάβουμε και δεν γίνει αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση θα παίξει δεξί μπακ ο Ανδρούτσο, τον οποίο δεν τον πιστεύει πολύ ο Μαρτίνεθ από τι μαθενό τον Μπουχαλάκη. Εντάξει, λογικό είναι, του άφησε εκτό. Ή θα δούμε τώρα, δεν ξέρω πραγματικά. Έχουμε τα δύο παιδιά που ήρθαν κιόλα, τον Έσε και τον Σκάρπα, οι οποίοι θα δηλωθούν κιόλα, έτσι. Και ακούγεται και για τον Ζαγαρίτη, που γι' αυτόν τα είπαμε στο δεύτερο κανάλι, στην εκπομπή που είναι από κάτω στο σύνδεσμο, είπαμε. Είχαμε και αρκετέ εκατοντάδε έτσι φίλων του Ολυμπιακού εκεί σε εξέδρε. Ακουγόντουσαν πιο πολύ, εννοείται από του Βέλγου. Ε, ναι, είναι πιο φανατικοί. Δεν το συζητάμε. Πάντω ο Ελαραμπή είχε κάνει κακό παιχνίδι στο Καραϊσκάκι εντό με την Γκένκ και τον άφησε στην απέξω. Τον Καρβάλι όμω δεν τον άφησε στην απέξω. Ε, την πάτησε, ορίστε. 45 λεπτά τον άφησε μέσα. Ευτυχώ το πήρε χαμπάρι και ο Μαρτίνεθ. Και τον έβγαλε και έβαλε μέσα τον Αλεξανδρόπουλο και σώθηκε. Πραγματικά όμω. Η διατησία ήταν μια χαρά, εντάξει. 8 λεπτά στο τέλο, εντάξει, αυτά έτσι είναι τώρα πλέον. Αυτό να το συνηθίσει και το παιδί αυτό, ο Μαρτίνεθ, και να μην διαμαρτύρεται. Και ο Ιμπόρα επίση να μην ρωτάει πόση ώρα έχουμε κτλ. Παίξε εκεί πέρα, εντάξει. Στον Ολυμπιακό, είσαι, είναι μεγάλη ομάδα ο Ολυμπιακό. Εντάξει, εσεί Ισπανίοι. Και δεν γουστάρουμε να βλέπουμε την ομάδα να παίζει, ξέρω εγώ, σε στυλ ρεαλ και τέτοια. Όχι. Τι Βιαρρεάλ, Ρεάλ, Μαδρίτη κιόλα. Μπαρσελώνα και τέτοια. Αυτό είναι ο Ολυμπιακό εντό Ελλάδο, εντάξει. Κορυφή, τέλο. Α τα πάρουμε όμω τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσαμε με την ίδια δεκάδα. Απλά ο Ελκαμπή ξεκίνησε αντί του Αραμπί. Δηλαδή, πα χαλάκι, Ρέτσο Φρέιρε εκεί πίσω, όπου για μένα ο Ρέτσο ήταν καλύτερο του Φρέιρε. Ε, ναι, έκανε και το πέναλτι ο Φρέιρε. Που άμα το έκανε ο Μπα, ξέρω εγώ, ο Σισε, θα ακούγανε τα μύρια όσα, ε. Ενώ τώρα αυτό εντάξει, την πάτησε εκεί μια χαρά. Όχι, κύριε, θα τα πούμε. Έκανε λαφάκια ο Φρέιρε, έτσι, μεταξύ μα. Τι να πει, είπαμε δεξί μπακ ο αρκετά καλό, πολύ καλό θα έλεγα. Και είναι αριστερό, που μου άρεσε το πρώτο ημίχρονο και εκνεύρισε και του αντιπάλου του. Με την εμπειρία του, ναι, αυτή είναι κουτί γενικά. Στο έχω ξαναπεί. Εξάρι μπόρα εκεί, εντάξει, μπαρμπαγιόργο, κανονικό. Δεν ξέρω, επιλέγει εσύ φιγούρα. Θα σα βάλει τον άλλο, το Χατζιαβάτη, το βίζο όποιον θε. Μαζί με μαντίκα μαρά, τέλο πάντων. Καρβάλιο εκεί, Μασούρα έξω δεξιά, έξω αριστερά, Φορτούνη, κακό. Μετά στο δεύτερο μήχρονο προ το τέλο τον μετατόπισε, τον έβαλε δεκάρι το Φορτούνη όπω πρέπει. Και είχε από πίσω εκεί Αλεξανδρόπουλο να ανεβαίνει πολυβόλο. Ε, βέβαια. Τέτοια μπάλα πρέπει να παίζει, ορθολογική. Εσύ ο Μαρτίνεθ. Αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε να φάει ο άλλο κόκκινη, ξαναλέω. Και μπροστά είπαμε Ελκαμπή, ο οποίο εντάξει, σκυλή, τρεχαλατζή και αυτά, Θέλει τον χρόνο του κι αυτό. Πάντω από μπάλα τεχνική κατάρτιση, ο Λαραμπί καλύτερο του έτσι, μεταξύ μα κι αυτό. Α, και τώρα που λέω για μπάλα, αποχαιρέτησε και ο Γκάρι Ροδρίγε, πηγαίνει Τουρκία. Αν κάρα γκούτσου. Για να κάνει γκούτσου γκούτσου. Τι να πει, από εκεί και πέρα, τι έχω συγκρατήσει από τον αγώνα. Από την αρχή, εμεί ξεκινήσαμε κάνοντα καθυστερήσει, ακόμη και σε εκτελέσει πλαγίων. Το αράουτ που λέγαμε παλιά. Στο δεύτερο μόλι λεπτό, ο Πασχαλάκη έδειξε αμέσω την κλάση του, έτσι, ετοιμότητα και αυτά. Βγήκε, καθάρισε σε μια επικίνδυνη σέντρα εκεί των Βέλγων. Η πλάκα ποια είναι. Γενικά, με το που ξεκίνησε ο αγώνα, πιέζαμε εμεί ψηλά εκείνου και είχαν κατοχή μπάλα σε εκείνη, οι Βέλγοι, ωραία. Ε, μετά, από τη στιγμή που φάγαμε τον κόλ του 1-0, κρατούσαμε εμεί μπάλα και πιέζανε αυτοί ψηλά. Δεν μα σύμφερε αυτό. Ευτυχώ όλα αυτά αλλάξανε με την κόκκινη, ξαναλέω. Ήταν κομβική. Πολύ, πολύ σημαντική. Για την εξέλιξη του αγώνα, το λέω αντικειμενικά τώρα έτσι. Αν δεν είχε γίνει, δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα έλεγε ο αγώνα ένα-ένα. Υποθετικά είναι όλα αυτά βέβαια έτσι. Αλλά να βλέπουμε και μπάλα, έ. έτσι που λε. Χτυπούσαν από την πλευρά του Ροντινέη πάντω αυτή συνέχεια με το ωραίο τον μπακ αυτό το αριστερό ονόματι Καγέμπε. Αλλά και το φαντέρα ο οποίο είναι ωραίο έξω αριστερά. Πάντω ο κίνη που λε μπορεί να παίζει σκληρά αλλά σε σύγκριση με κάτι άλλο που έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν, στον Ολυμπιακό να παίζουν στι θέσει αυτέ των ακραίων back, εντάξει, καλύτερο είναι, χαίρο πολύ. Κάτι ανδρούτσι, κάτι έτσι. Άσε με τώρα. Ή και ο Βρουσάη που τον βαφτίζανε. Σε παρακαλώ. Αλλά είπαμε, είναι λίγο σκοτόστρα, ε. Να το προσέξει αυτό. Μετά που λε, θυμάμαι στο 12ο λεπτό ήταν που ο Φορτούνη κρατούσε την μπάλα στα χέρια, δεν την έδινε εκεί πέρα. Έφαγε παρατήρηση και από το διαιτητή ευτυχώ και όχι κάρτα, γιατί αργότερα έφαγε κάρτα κίτρινη. Ε, ο Ροντινέ έφαγε δύο κίτρινε δυστυχώ και χάνει τον επόμενο αγώνα, ξαναλέω, που είναι απώλεια, έτσι. Ήδη δεν έχει εξτρέμ. Πρόσεξε. Φαντάσου να έχει εξτρέμ, να σου να κανονική ομάδα. Κρίμα, δεν είναι. Αυτά λέω εγώ και με βγάζουν τρελό εδώ πέρα ότι είμαι αυστηρό, ότι τα λέω χήμα και τι έγινε. Όχι, θα τα λέω κάθε μέρα, δεν με νοιάζει. Για το καλό του Ολυμπιακού. Έτσι που λες, το 23 βολέο θεματοφύλακα τη Γκένγκ αντεπίθεσε η Βέλγη, αλλά ευτυχώ έσωσε ο Φρέιρε. Η καλύτερη στιγμή του αγώνα εκεί για τον Φρέιρε, ειδικά. Κατά τα άλλα δεν μ' άρεσε εμένα, εντάξει. Όχι μόνο επειδή έκανε το πέναλτι, τι να πει. Τσίμπησε εκεί, την πάτησε, παιχταράς και ο Πέιντσελ, εννοείται, ο οποίος το έκανε τον κολλ. Βέβαια χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια, γιατί στην πρώτη ο Πασχαλάκη δεν πατούσε τη γραμμή του τέρματό του, εκεί, ε, που αυτό είναι κανόνα, δεν γίνεται. Ε, και αναγκαστικά δόθηκε επανάληψη και την έστειλε στην άλλη γωνία ο Γκανέζο για το 1-0. Εκεί μετά χάσαμε λίγο τα αυγά και τα πασχάλια. Εμεί συγκέντρωση, ψυχολογία πέσαμε. Πολλά λάθη ο Καρβάλιο, λάθη και ο Ιμπόρα. Τραγικό ο Ιμπόρα, δεν μπορεί να περπατήσει, τα έχω πει. Μαούνα είναι. Εμένα με εκνευρίζει προσωπικά. Να βλέπω να υπάρχει τη σήμερα ημέρα ποδοσφαιριστή που δεν κινείται να πούμε. Και να παίζει Ολυμπιακό, άσε με τώρα. Που στο 40, θυμάμαι, τον Τάι ο Φορτούνης, εντάξει. Μέχρι να κοντρολάρει, μέχρι να στρίψει, ξημερώσαμε. Έχασε την μπάλα. Αντί να το έχει τραβήξει εκεί, να είχε κάνει ήδη το ένα-ένα, να πούμε. Και πουλήματα μπάλα, άσε, οϊμπόρα. Τι να πει, μετά δεύτερο ημίχρονο είπαμε, μπήκε ο Αλεξαντρόπουλο στη θέση του Καρβάλιο, ορθώ. Έκανε μπάμα ότι ο Καρβάλιο δεν μπορούσε το παιδί. Και κακό, πολύ κακό ξεκίνησε. Χτύπησε και πουλέ ο μαντίο Καμαρά στο 50, πονούσε πάρα πολύ, αλλά συνέχισε παρόλα αυτά. Μετά στο 51 είχε ο Αλιχανού εκεί μια προσπάθεια. Τράβηξε ένα μακρινό, ξαφνικό, επικίνδυνο. Ξιστά έξω πέρα η μπάλα. 19 ετών αυτό έτσι, ταλέντο. Με ρίζες από Μαρόκο. Το Μαρόκο βγάζει πράμα, ε. Μετά στο 60 ο Σόρ. Βρέθηκε, θυμάμαι, σε θέση βολή. Αλλά ο Ροντινέη η τελευταία στιγμή τον έκοψε. Του πήρε την μπουκιά από το στόμα, πραγματικά έτσι. Μετά βγήκε ο Πασχαλάκη, έκανε το αριστερό μπακ εκεί. Αντί του κίνη. Έσωσε την κατάσταση. Ευτυχώ, ρίσκαρε. Ο Αλέξανδρο, αλλά ευτυχώ, όλα καλά. Ε, και μετά στο 63 είχαμε τσαμπουκάδε εκεί λόγω τη φάση αυτή με τον εμ, Κίνη και τον Πέιντσελ, τον Γκανέζο. έσπρωξε και ο Ρέτσο έναν εκεί, έπεσε κάτω, δεν το είδε διαιτητή μάλλον, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία, όλα καλά. Κόκκιν έφαγε ο Γκανέζο τη Γκένκ. Και εκεί άλλαξε όλο το παιχνίδι στο 66. Από εκείνο το σημείο και έπειτα τέλο. Δεν υπήρχε γκένκ στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, ψιλο μπροστά, αλλά τίποτα, μη φανταστεί. Είναι και νεαροί αυτοί. Ε, και του έφυγε η μαγιά, κανονικά. Μετά στο 68, μέσα Λαραμπί και Μπιέλ, αντί τον Ελκαμπί και Μασούρα αντίστοιχα. Μετά θυμάμαι στο 69, πούλησε μπάλα εκεί ο Ρέτσο, ευτυχώ δεν μας κόστησε. Στο 71, το πρώτο σουτάκι του αγώνα για μα, αλλά ο Ιμπόρα έστειλε την μπάλα άψυχα πάνω στον τερματοφύλακα των αντιπάλων. Μετά στο 73, ένα άψυχο μακρινό του Μπιέλ, ανάξιο αναφορά. Εντάξει, ο Μπιέλ πάλι κακό, κάκιστο, είχε βρεθεί και μόνο του μετά και αντί να πασάρει στον Αλαραμπή, ξέρω εγώ δίπλα του, έκανε ο ίδιο το σουτάκι, τίποτα τη πλάκα στη γωνία, το πιασε ο θεματοφύλακας Μετά έκανε σέντρα ο ίδιο ο Μπιέλ προ τον Αραμπί, αλλά τον προλάβανε εκεί με το κεφάλι αντίπαλη αμυντική. Μετά ο Αλεξανδρόπουλο έδειξε εκεί λίγο τα δόντια του, στο 85, όπου και έχασε ευκαιρία εκεί μαζί με τον Μπιέλ. Και λέω εγώ εκεί, αλλά τη ο μικρό, ορίστε. Μπουκάρει και στην περιοχή, ωραίο. βέλο. Και άμα κάνει τέτοια, ο αντίπαλο καταντάει τραβέλο. Έτσι είναι. Να κάνουμε και την πλάκα μα αφού περάσαμε τώρα, έστω και έτσι, ε. Μετά στο 87 που λε, ο Ροντινέι πάλι έκανε 10 ώρε να εκτελέσει ένα πλάγιο, παρόλο που ήταν στο ένα 0 το σκορ. Στο 89 ανατράπηκε ο Ελαραμπή στη μεγάλη περιοχή, αλλά εντάξει, δεν έδειξε replay τη φάση, δεν είδα τι παίχτηκε. Δεν νομίζω να ήταν όμω, μπάλα πρέπει να πήρανε. Ο Γερμανό δίκαιο ήταν, εντάξει. Μετά στο 95 θυμάμαι είχε κακή εκτέλεση φάουλε και ο Φορτούνη. Έλα όμως που μετά ακριβώς ο Αλεξανδρόπουλος μας λύτρωσε με την κολάρα του. Το ψάχνανε κιόλα, αν είναι κανονικό ή όχι. Τελικά ήταν μια χαρά το γκολ, κανονικότατο. Παλικαρίσιο. Και καπάκι και έβαλε μέσα τον Τόι αντί του Φορτούνη για να παίξει άμυνα ο Μαρτίνεθ. Γενικά αυτό μου έχει δείξει εμένα προσωπικά. Το αρέσει να πιέζει ψηλά, αλλά είναι πολύ αμυντικογενή προπονητή. Το αν τώρα μελλοντικά θα δέσει με το DNA του Ολυμπιακού είναι άλλο καπέλο. Θα δούμε, μακάρι, να τον δούμε κιόλα με πανσαραϊκού και τέτοια γενικά εντό Ελλάδο, όχι μόνο. Εντάξει, αυτό είναι τώρα το χαίρο πολύ. Μιλάμε για τα πιο δύσκολα, εντάξει. Έχουμε χρόνο να τα λέμε. Η ομάδα θέλει ακόμα πολλή δουλειά, εννοείται, αλλά και πολλέ μεταγραφέ. Αλλά πρέπει να διώξει και πράγμα, ε, ακόμη. Άσε που τώρα συμπληρώσαμε και τρία χρόνια σήμερα, τι σήμερα, χτε τέλο πάντων, αφού είναι τώρα μετά τα μεσάνυχτα, τον Κυρσάβα, το Θοδωρίδη να πούμε, βέβαια τρίζουν τα κοκαλά του τώρα με αυτού που του πήραν τη θέση. Άσε με. Έδινε μάχε εκεί στην Κέδα αυτά. Τι λες τώρα. Τέλο πάντων, αυτά για την ώρα. Τα σχόλιά σα εννοείται αύριο όλα μαζί. Θα ακουστούν, θα τα πούμε. Έχουμε πολλά φρέσκα να πούμε εξάλλου. Ευχαριστώ για την ακρόαση, τη στήριξη, τα πάντα εννοείται. Σα εκτιμώ, το ξέρετε. Όπω επίση θα ανέβουν και εκπομπέ ειδικέ αφιερωμένε σε μεταγραφέ, δηλαδή του Σαντιάγο Έσε αλλά και του Γκουστάβο Σκάρπα. Έτσι, οι οποίοι όταν ανακοινωθούν θα έχουμε εδώ πέρα στην εκπομπή μα εδώ στο κανάλι σχόλια που δεν κάνουν οι δημοσιογράφοι. Θα τα πούμε εμεί σχήμα όλα. Θετικά, αρνητικά, ό,τι είναι. Δεν αφήνουμε τίποτα μα τίποτα να πέσει κάτω. Όσο για μια τσουράπο που ήρθε σε μένα εδώ πέρα να μου πει να μην δω τον αγώνα γιατί θα φάει τρία Ολυμπιακός Ωραία, τα τρία τα δικά μου, είδε αυτό ο ίδιο. Που θα μου πει εμένα τι να κάνω. Εγώ θα σου πω τι να κάνει. Δηλαδή να πα βρει κανένα αγκόμενο, τσουράπο. Αυτά, ευχαριστώ, χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακό.